καλωσορίσουμε στο σταθμό μας. Καλώς σας βρήκα. Το CD σας, ένα πολύ όμορφο CD. Ποιος είναι ο τίτλος του, ποιοι οι συντελεστές, τα τραγούδια που περιέχονται σε αυτό, τα πάντα γύρω από αυτή τη δισκογραφική σας δουλειά. Το CD λέγεται «Κάναμε φωτιά». Είναι 5 τραγούδια, είναι CD single, 5 τραγούδια σε στίχους και μουσική της Δέσποινας Καρελή. Ενορχήστρωση έχει κάνει ο Νίκος Γεωργόπουλος στα 4 και ο Τάσος Κατσούλης το πρώτο στο ένα έντεχνο pop. Το είδος των τραγουδιών που ερμηνεύεται σε αυτό το CD. Είναι σύγχρονα λαϊκά και με ορισμένα έντεχνα λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή η μπαλάντα είναι έντεχνη λαϊκή και το χασάπικο και το ζεμπέκικο σύγχρονα λαϊκά. Θα θέλαμε να μας πείτε ακόμα κάποια στοιχεία γύρω από αυτό το CD, τον τίτλο του, νομίζω «Κάναμε φωτιά». «Κάναμε φωτιά» και είναι το μόνιμο τραγούδι της μπαλάντας που περιέχει. Mm-hmm. Είναι η πρώτη... Mm-hmm. Να το δείξουμε. Mm-hmm. Είναι η πρώτη προσωπική δισκογραφική μου δουλειά, γιατί παλιότερα είχα κάνει κάποιες συμμετοχές σε συλλογικές, συλλογικά άλμπουμ. Έχει γίνει, όπως είπαμε, σε στίχους και μουσική της Δέσποινας Καρελή. Είναι, νομίζω, τραγούδια που από ό,τι βλέπω έχουν απήχηση στον κόσμο, δηλαδή ορισμένα... Τι θέλω να σας ρωτήσω, η αντίδραση του κόσμου, τι σας λένε για αυτά τα τραγούδια όσο τα έχουν ακούσει? Έχουν αποδοχή, το βλέπουμε και από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που παίζονται και από το YouTube και όλα αυτά, από τα views και τις ανταποκρίσεις και τα σχόλια. Και στα λαϊκά που περιέχει, αλλά και στα έντεχνα. Ξέρετε, μισή ακούνε... Μισή ακούνε όλα τα είδη. Εσάς, η δική σας καριέρα, πριν από ξεκινήσατε, είναι περισσότερο προς το λαϊκό ή προς το έντεχνο, ή μοιράζεστε ανάμεσα στα δύο? Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός στο τραγούδι. Και κακώς χρησιμοποιούμε και τους όρους αυτούς. Τους χρησιμοποιούμε περισσότερο για να συνοηθούμε μεταξύ μας. Υπάρχει, το τραγούδι είναι ένα. Και υπάρχει καλό τραγούδι που προσπαθούμε να το υπηρετήσουμε, που σημαίνει στίχος που έχει κάποια ποιότητα και μια καλή μουσική, που να σε αγγίζει, αυτό είναι το καλό τραγούδι, και να μένει κάτι στον κόσμο, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του τραγουδιού, να σου δώσει κάποιο μήνυμα. Από εκεί και πέρα όλα τα είδη των τραγουδιών, ένας τραγουδιστής, είτε είναι λαϊκά, είτε είναι πιο απαλά, πιο ελαφρολαϊκά, μπορεί να τα πει με τον δικό του τρόπο. Ότι ένα τραγούδι που σε αγγίζει, μπορείς, αφού σε αγγίζει, να το πεις με τον δικό σου τρόπο και να δώσεις το δικό σου ύφος. Και αυτός είναι και ο τρόπος που λειτουργώ. Δηλαδή, λέω τραγούδια... Αυτό που μιλάει στη ψυχή σας, μπορούσαμε να πούμε. Εντάξει, έχει κυκλοφορήσει τώρα αυτό το CD, το «Κάναμε φωτιά». Υπάρχουν ίσως στα σκαριά κάποια σχέδια, έχετε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για το επόμενο CD? Σίγουρα, όταν πάντα ψάχνεις το επόμενο βήμα, ποιο θα είναι το υλικό για το επόμενο βήμα. Έχω ακούσει κάποια τραγούδια. Θα δούμε τώρα τι γίνεται. Ακόμα προωθούμε αυτή τη δουλειά, να γνωρίσω ο κόσμος περισσότερο και ακούω ακόμα κάποια τραγούδια για επόμενη... Βρισκόμαστε στην Κρήτη, ίσως έχετε κάποια ενημέρωση για την απήχηση που έχει το CD σας εδώ στο νησί? Μέχρι τώρα τα σχόλια είναι θετικά. Θα δείξει τώρα και πόσο από αυτό το κομμάτι που... Κυρία Δάμη, είπατε προηγούμενος ότι έχετε αρκετές συνεργασίες στον αρχητικό σας. Θέλαμε να αναφέρετε μερικές από αυτές και νομίζω ότι ίσως η πιο σημαντική να είναι εκείνη με το σταματικό κοντά, αυτό το σπουδαίο Με το σταμάτι το Κόκατα είχαμε μια δισκογραφική συνεργασία, δηλαδή είχε κάνει επανέκδοση των επιτυχιών του FM Records και εκεί είχα κάνει τα φωνητικά σε όλα τα τραγούδια. Δεν έχει τύχει να συνεργαστούμε ζωντανά, απλά σε αυτό το επίπεδο, στην επανέκδοση των τραγουδιών, των επιτυχιών του. Η εμπειρία σας από τη συνεργασία με το σταματικό κοντά, μεγάλο, μεγάλο κεφάλαιο στο ελληνικό τραγούδι. Εντάξει, είναι, στέκεσαι με σεβασμό. Κάποιες άλλες συνεργασίες? Με τον Λάμπρο τον Καρελά, πιο πρόσφατες, με τον Μιχάλη τον Δημητριάδη, τον Μιχάλη τον Βιολάρη, τον Ηλία τον Καραγιάννη, τον Γιάννη τον Παναγιωτόπουλο, τη Μέρη τη Βάσου, τον Γιώργο τον Μαρίνη. Σημαντικές συνεργασίες για μια νέα τραγουδίστρια, μια τραγουδίστρια που βρίσκεται ουσιαστικά στα πρώτα της βήματα. Μαθαίνετε, υποθέτω μάθετε πάρα πολλά από αυτούς τους, από αυτές τις συνεργασίες. Σίγουρα. Σίγουρα είναι μεγάλη καλλιτέχνη που μαθαίνεις από αυτούς και προσπαθείς κάθε φορά από κάποια συνεργασία να πάρεις τα καλά στοιχεία, να δεις πώς λειτουργούν αυτοί, να τα προσαρμόσεις στο δικό σου στυλ. Όλα αυτά. Σε επίπεδο live εμφανίσεων κάποιες συνεργασίες?
σε επίπεδο. Οι περισσότερες από αυτές είναι, δηλαδή, είναι, έχουμε δουλέψει μαζί. Τώρα είμαι με τον Σπύρο τον Σαραμάντη και τον Γιώργο τον Λέξη σε ένα λαϊκό σχήμα στην Αθήνα, Παρασκευή Σάββατο. Αυτή τη στιγμή. Νομίζω έχετε και μια συνεργασία με τη Μέρη Λίντα. Με τη Μέρη τη Λίντα είχαμε κάνει περιοδίες μαζί. Δεν έχει τύχει να δουλέψω μαζί της, με τον Γιώργο τον Παγιάτη Μαέστρο. Δεν έχει τύχει να δουλέψω σε κάποιο μαγάζι μαζί της. Περιοδίες καλοκαιρινές. Πολύ σημαντική συνεργασία. Και αξέχαστη. Από εδώ και πέρα, κάποια στιγμή, υποθέτω σε λίγο καιρό, θα πέσει η αυλιά στο μαγαζί, στον τελευταίο μαγαζί που εμφανίζεστε. Βρίσκεστε στο στάδιο συζητήσεων πιθανότατα για κάποιες άλλες εμφανίσεις, δηλαδή του καλοκαιριού, συναυλίες ή εμφανίσεις σε μαγαζί. Κάποιες συναυλίες, τις οποίες δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί ακόμα, συζητάμε και έχουν προκύψει δηλαδή. Και για μαγαζί τώρα κοιτάμε για καλοκαίρι, γιατί μήπως μείνουμε στις συναυλίες καλύτερα. Καλή επιτυχία και στο CD σας και ευχαριστώ. Σας και γενικότερα καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ που με καλέσατε και στην εκπομπή σας να προβάλλουμε για τη δουλειά μου. Είναι πολύ σημαντικό για μένα και πολύ μεγάλη βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χίλιους προορισμούς χωρίς τρόποι. Με κούρασαν οι